Κύριε Παπαδόπουλο, καλησπέρα. Καλή επιτυχία από μένα καταρχήν στον δρόμο προς την Ελληνικό. Σας δίνω το κινητό και στους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης. Κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, καλησπέρα. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, ωραία. Καλή κλήρωση φέρατε ή κλεισέ. Κωστάκα, όπως βλέπεις, η κλήρωση είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Ούτως ή άλλως μεταπέσαμε με κάποιον ερώτητο μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Παίξαμε, παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός με σοβαρότητα, σύνεση και συνέπεια να προχωρήσουμε και να ξαναπάμε σε ένα οικείο περιβάλλον όπως είναι ο τελικός κυπέλλου. Έχει έρθει η ώρα να γίνει ένας τελικός, κύριε Δημοκράτη Παπαδόπουλε, στην Θεσσαλονίκη. Ανεξαρτήτως των ομάδων. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια όποιος και αν είναι στο ΆΚΑ παίζει. Όλο στο ΆΚΑ, ναι. Πας γίνει και εδώ ένας τελικός και ας είναι και μια ομάδα της Αθήνας μέσα. Δεν πειράζει. Να πω το εξής, όχι όποιος και να είναι, ο ΠΑΟΚ είναι. Να είναι ότι ο ΠΑΟΚ, ναι. Ναι. Σωστά. Σωστά. Είναι. Κάθε χρόνο στο ΆΚΑ. Πέντε, να είμαστε λίγο. Πέντε σερί. Ναι. Τα τελευταία έξι. Πέντε στα έξι, ναι. Ναι. Ναι, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ένας τελικός, πρέπει να γίνει και στην Θεσσαλονίκη. Αν και κατά την άποψη τη δική μου, πρέπει να γίνεται με κλήρωση ένας Θεσσαλονίκη, ένας Αθήνα. Δηλαδή, ναι. Πρώτη φορά που θα κληρωθεί στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα, ένα-ένα να πηγαίνει. Mm-hmm. Έτσι, διότι και η Θεσσαλονίκη αξίζει να έχει ένα τελικό. Από αυτά που έχετε δει μέχρι τώρα, για να κλείσουμε κιόλας από την ομάδα από τη σεζόν, είστε ικανοποιημένος μέχρι τώρα? Ικανοποιημένος δεν θα έλεγα ότι είναι ποτέ. Mm-hmm. Ακόμα και με τον double όταν πήραμε το που δεν χάσαμε, ναι, κανένα το αίτητο πρωτάθλημα. Το αίτητο πρωτάθλημα, πάλι θα ήθελα ισοπαλίες που ήταν πέντε να μην ήταν, να ήταν λιγότερες. Όντως αρχίζουμε και παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω τα τρία τελευταία παιχνίδια πήγαμε πάρα πολύ καλά. Η ομάδα ανέβηκε, έχει ταχύτητα. Και νομίζω ότι έτσι θα προχωρήσουμε, διότι οι μέρες αυτές που έρχονται το προπονητικό team θα κάνει τα πάντα ώστε να παραμείνει στα επίπεδα αυτά. Ούτως ή άλλως έχουμε μόνο έναν παίκτη στο Κατάρ. Ναι. Οπότε αφού δοθεί το κατάλληλο ρεπό, από εκεί και πέρα θα στρωθούν στη δουλειά όλοι μαζί και πιστεύω ότι ο δεύτερος γύρος θα είναι πολύ καλύτερος από τον πρώτο γύρο. Χάσαμε 4 βαθμούς για μένα 100%. 100% όταν λέμε ο διαιτητής, επειδή ήμουν και στα δύο παιχνίδια, ο διαιτητής έβαλε την σφυρίχτρα να σφυρίξει τη λήξη και αντί να σφυρίξει τη λήξη, σφυρίξε σέντρα. Μιλάω για τη Λιβαδιά και την Κρήτη. Ναι. Οπότε φανταστείτε να είχαμε αυτούς τους 4 βαθμούς, σήμερα θα ήμασταν δεύτεροι. Κύριε Παπαδόπουλε, να είστε καλά, γιατί μας πειράζει. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά κάποια άλλη στιγμή. Να είστε καλά. Βεβαίως.